Βροχή δεν πτώησε τους καρναβαλιστές του Μαλεβιζίου που αψήφισαν το κρύο και ζέσταναν την ατμόσφαιρα με το κέφι και τη χαρά τους. Το κρουσανιώτικο καρναβάλι πραγματοποιήθηκε για 7η χρονιά. Το γιορτινό τέμπο έδωσε η παρουσιάστρια της Κρήτη TV, Αναστασία Μπιτζηλέου, ξεσηκώνοντας το κοινό. Μικροί και μεγάλοι χόρεψαν με την ψυχή τους στην κρουσανιώτικη καρναβαλική παρέλαση. Το κρουσανιώτικο καρναβάλι αποτελεί πλέον θεσμό στο Μαλεβίζι, με τον πολιτιστικό σύλλογο Νέα Γενιά να διοργανώνει την καρναβαλική εκδήλωση με αγάπη και μεράκι. Σήμερα ο Κρουσόνας είναι σε ρυθμούς καρναβαλικούς για μια ακόμα συνεχή χρονιά. Παρά τις δυσκολίες λόγω του καιρού, γίνεται μια άψογη διοργάνωση. Συμμετέχουν εκατοντάδες μικροί και μεγάλοι, γίνονται ένα. Και ο Κρουσόνας σήμερα γιορτάζει. Γιορτάζει τις απόκριες, γιορτάζει το καρναβάλι. Είναι πραγματικά μια μέρα που όλοι μας γινόμαστε ξανά παιδιά και θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάθε χρόνο αυτή η διοργάνωση θα γίνεται ακόμα και καλύτερη και θα προσελκύει ακόμα και περισσότερο κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο που βρέθηκε σήμερα στο καρναβάλι μας, που μας στηρίζει κάθε χρόνο. Παρόλο τις καιρικές θήκες που δεν ήταν τόσο καλές, καταφέραμε να βγάλουμε ένα αντάξιο καρναβάλι, όπως και κάθε χρόνο. Και κάθε χρόνο προσπαθούμε να κάνουμε και κάτι το καλύτερο, να ανεβαίνουμε ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Ευχαριστούμε πολύ όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε την κυρία Αναστασία Μπιτζηλέου, που είναι πάντα δίπλα μας και μας στηρίζει σε κάθε προσπάθεια που κάνουμε. Όλες οι ομάδες παρουσίασαν τα άρματά τους. Άραβες και χανούμισες, σούμο, φλαμίγκο και δεινόσαυροι, αστυνομικοί και φυλακισμένοι, πειρατές, γλεντζέντες, ήρωες της Disney και πολλά άλλα. Το κέφι και η ζωντάνια παρέσυραν στο ρυθμό της αποκριάς κατοίκους και επισκέπτες.